Αυτές τις εικόνες παρουσίαζε μία από τις πιο κεντρικές παραλίες του Δήμου Χερσονήσου, μπροστά από την οδό Ναυάρχου Νεάρχου, με τους επισκέπτες και δημότες να απολαμβάνουν τη θάλασσα και τις ανέσεις του συνάμω. Αυτές τις εικόνες παρουσιάζει από νωρίς το πρωί η επίμαχη παραλία μετά την επιχείρηση Σκούπα για την απομάκρυνση ομπρελοκαθισμάτων, όπου απαγορεύεται η μαζική χρήση τους για λόγους προστασίας των αρχαιοτήτων, ενώ παράλληλα απομακρύνθηκαν τραπεζοκαθίσματα από εξέδρες από συνεργεία του Δήμου, που κλήθηκαν να εφαρμόσουν τα σχετικά πρωτόκολλα από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου και στο πλαίσιο του σχετικού νόμου. Σήμερα λοιπόν, μετά από την έκδοση πρωτόκολλων άμεσης απομάκρυσης, εμείς σεβόμενοι τους εαυτούς μας και τους νόμους, προχωρήσαμε στην εφαρμογή των νόμων, γιατί η πολιτεία υποστηρίζει ότι προκειμένου να εφαρμόσει τον νόμο θα πρέπει να απομακρύνουμε εμείς ομπρέλες, καρέκλες από την άμμο ή τραπεζοκαθίσματα από τις εξέδρες οι οποίες εμπίπτουν στη ζώνη γυαλού. Πήγαμε λοιπόν σήμερα να αφαιρέσουμε αυτά τα πράγματα, πήγαμε πάρα πολύ πρωί, γιατί αντιλαμβάνεστε 10-11 η ώρα το φαινόμενο, ένα φορτηγό του Δήμου με εργάτες, με τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο, δημοτική αστυνομία, να σηκώνει τους τουρίστες από την παραλία. Είναι το κομμάτι εκείνο το οποίο η αρχαιολογική υπηρεσία δεν επιτρέπει, γιατί θεωρεί ότι υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα. Αλλά πάλι υπάρχει τρόπος συνεκμετάλλευσης χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στο μνημείο. Όλη η παραλία είναι διάδειας αυτή. Όλη η παραλία. Ακριβώς. Τη δυσαρέσκειά του και τα όσα εκτιλήσονται στις τουριστικές περιοχές και τη δεδομένη χρονική στιγμή εξέφρασε ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, ζητώντας την παρέμβαση των βουλευτών, ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο ορθής περιβαλλοντικής παρέμβασης αλλά και στήριξης της επιχειρηματικότητας που επενδύει στον τουρισμό. Είναι τα απίστευτα και όμως αληθινά του ελληνικού δημοσίου, της ελληνικής πολιτείας. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος 5094-92 του 2024, είχα επισημάνει ότι ο Υπουργός των Οικονομικών, χωρίς διάλογο, χωρίς συζήτηση, χωρίς ανταλλαγή απόψεων, χωρίς να ακουστεί η άποψη των αρμοδίων, αυτών που βιώνουν τα προβλήματα πάνω στους γυαλούς της παραλίας, ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, ο οποίος προκειμένου να απαντήσει στο κίνημα της πετσέτας, ισοπαίδωσε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορείς να αναθεματίζεις, να απαγορεύεις τα πάντα. Δεν μπορείς, όταν γίνεται μια εθνική προσπάθεια να φέρεις ξένους επισκέπτες από τη Βαλτική, από τη Βόρεια Ευρώπη, να τους απαγορεύεις μετά την απλή χρήση γυαλού. Και όλα αυτά συμβαίνουν στην καρδιά του καλοκαιριού και μπροστά στα έκπληκτα μάτια τουριστών, προκαλώντας αντιδράσεις και στους επαγγελματίες. Πρέπει άμεσα να αλλάξει αυτός ο νόμος. Καλό τους αντιπροσώπους στο Εθνικό Κοινοβούλιο του νομού μας να συνεργαστούν μαζί μας, προκειμένου να πείσουμε την κυβέρνηση ότι ήταν λάθος αυτή η ρύθμιση. Θα πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να δώσει ένα πλαίσιο, ένα οδηγό, ένα υπόδειγμα ορθής περιβαλλοντικής παρέμβασης στον Αιγαλό και αυτοί να αξιοποιηθούν προς όφελος και των πολιτών και των επιχειρηματιών και της εθνικής οικονομίας. Αυτή είναι η πρότασή μας. Η ΚΕΔΕ έχει επισημάνει το πρόβλημα. Φορτηγά του Δήμου βρέθηκαν και σε παραλίες των Μαλίων, με τους εργαζόμενους να απομακρύνουν ομπρελοκαθίσματα, υλοποιώντας συνολικά 9 πρωτόκολλα, ενώ δεν αποκλείεται οι σχετικές εργασίες να επεκταθούν και σε άλλα σημεία. Τα όποια έργα έχουν γίνει μες στον Αιγαλό κατά καιρούς, συμφωνώ, μπορεί να έχουν εκφύγει κάποιων περιβαλλοντικών όρων. Η πολιτεία όμως δεν καταδαφίζει καλοκαίρι, δεν επιβάλλει μέτρα τη θερινή περίοδο και κυρίως δεν υποχρεώνει την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία λυπούμε πάρα πολύ, την οποία υπηρετώ τόσα χρόνια, δεν είναι ο καλπαζωής πράκτορας της κεντρικής διοίκησης.